διαφορά δημοκρατίας και δικτατορίας είναι μόνο μία. Στη δημοκρατία η παρακολούθηση γίνεται με έλεγχο, με πλαίσιο, με διαφάνεια. Ποιο ελέγχει την ελληνική, ελληνική δικαιοσύνη, ελέγχει, αυτό λοιπόν. Λέμε. Η ελληνική δικαιοσύνη ελέγχει. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσομοιάζουμε. Υπάρχει εισαγγελέα. Υπάρχει εισαγγελέα. Και τώρα μπήκε δεύτερο εισαγγελέα. Αυτή η ελέγχη. Όχι ο Δημοκρατή. Το Σύνταγμα και ο κανονισμό τη Βουλή. Αυτά. Το Σύνταγμα και ο κανονισμό τη Βουλή ορίζει ότι ο κύριο Γεωργιάδη και η κυβέρνηση. Να λέτε όταν η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν μπορεί να ασκήσει το έργο της, υπονομεύεται το κοινοβουλευτικό πολίτευμα από αυτή την ακροδεξιά κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έχουμε ένα σύστημα που προσομοιάζει σε αυταρχικό καθεστώς. Δεν το λέω εγώ, το λέει το Σπίγκελ. Ο κύριος Τσίπρας έγραψε άρθρο προχθές κατά του Γκορμπατσόφ. Βεβαίως, το είδα. Λοιπόν, όταν θαυμάζεις το σοβιετικό καθεστώς, το να κατηγορούσε άλλου για παρακολουθήσει τηλεφώνων πάει πολύ. Καλά, εντάξει, δεν θαυμάζει και τον Πατακό, κύριε Γεωργιάδη, με τον οποίο. Πολύ καλύτερο από το σοβιετικό καθεστώ, προφανώ. Το ξέρουμε ότι είστε θαυμαστή. Επειδή μου το λέτε συνέχεια, εμένα ο πατέρα μου στην Χούντα ήταν φυλακή και εγώ δεν έχω ποτέ καμία φήμη Χούντα. Ποτέ. Αλληλογραφούσατε με τον Πατακό. Το 72 γεννήθηκα. Δικτάτορα ήσασταν. Εγώ. 15 μονάδε δίνανε διαφορά. Ακούστε, 15 μονάδε δίνανε διαφορά οι δημοσκοπήσει μία εβδομάδα πριν από τι εκλογέ του Ιουλίου. Και η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης, το καθεστώς εν αναμονή τότε, περίμενε ότι ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταρρεύσουν. Παρακαλώ τον κύριο Τσανακόπουλο να κάνει τώρα Google από το κινητό του, να μας δείξει μία δημοσκόπηση πρώτων εκλογών του Ιουλίου του 19 με 15 μονάδες διαφορά. Εγώ στα νούμερα είμαι πολύ καλός, στη θυμάμαι δημοσκόπηση. Ναι. Παρακαλώ τον κύριο Τσανακόπουλο να κάνει τώρα Google από το κινητό του, να μας δείξει μία δημοσκόπηση πρώτων εκλογών του Ιουλίου του 19 με 15 μονάδες διαφορά. Εγώ στα νούμερα είμαι πολύ καλός, στη θυμάμαι δημοσκόπηση. Ναι.